Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, την κίνηση πολιτών ανασυγκρότησης Φαρκαδόνας για την πρόσκληση την οποία μου είχατε απευθύνει να βρεθώ σήμερα μαζί σας, μια μέρα η οποία έχει μια ιδιαίτερη σημασία καθώς ουσιαστικά συμπληρώνεται ένας χρόνος από τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή η οποία συνδεδεμένη με την κλιματική αλλαγή, η οποία έχει χτυπήσει τη χώρα μας. Και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά για τον δημιουργικό τρόπο με τον οποίο προσεγγίσατε αυτήν τη μεγάλη καταστροφή που επηρέασε τις ζωές σας, για το γεγονός ότι δεν περιοριστήκατε, όπως θα είχατε κάθε δικαίωμα, σε μια στήρα άρνηση και διαμαρτυρία, αλλά προσήλθατε σε μια γόνιμη δημιουργική συζήτηση και έχετε αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία, πρωτίστως με τον κύριο Τριαντόπουλο, ο οποίος συντονίζει τα ζητήματα της στήριξης και της αποκατάστασης, διότι μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα τόσο φιλόδοξο σχέδιο εάν δεν έχουμε τις τοπικές κοινωνίες αργούς. Εσείς μας υποδεικνύετε λάθη, καθυστερήσεις, προτεραιότητες, διότι προφανώς αναφέρουμε στις προτεραιότητες, διότι μπορεί να θέλουμε πολλά, αλλά ξέρουμε πάντα ότι η πόροι είναι σχετικά πεπερασμένη και έχει μεγάλη σημασία εντός των χρημάτων που μπορούμε να διαθέσουμε να ακούμε εσάς να μας προτάσετε αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Θέλω επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη συνεργασία που έχουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση και με το Δήμο, αλλά και με τον κύριο Περιφερειάρχη, την οποία θα τη χαρακτήριζα πραγματικά άριστη, και σε τρέχοντα ζητήματα, τρέχουσες κρίσεις, αλλά και στον στρατηγικό σχεδιασμό για το τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Και μιας και αναφερθήκαμε σε τρέχουσες κρίσεις, η διαχείριση της Πανόλης ήταν πραγματικά υποδειγματική και δεν το λέω εγώ αυτό. Λάβαμε μια επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήρθε και επέβλεψε τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες και θεώρησε την διαχείριση της Πανόλης από την Ελλάδα υπόδειγμα προς μίμηση. Και αυτό οφείλεται καταρχάς στην περιφέρεια και στο Υπουργείο. Ναι, το λέω από κοινού, διότι καταλαβαίνετε τις ενδυνάμει καταστροφικές συνέπειες που θα μπορούσε να είχε η επέκταση της Πανόλης στο ζωικό κεφάλαιο. Και θέλω να ελπίζω ότι ο κύκλος θα έχει κλείσει μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να αφήσουμε αυτή την περιπέτεια πίσω μας και προφανώς όταν θα έρθει η ώρα της αποζημίωσης των ζώων, έχουμε πλήρη αίσθηση του κόστους και του τι σημαίνει να είσαι σήμερα ακτινοτρόφος και να αντικαθιστάς το ζωικό κεφάλαιο. Κάνω τη διάκριση άλλα τα ζώα τα οποία πνίγηκαν και άλλα τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί ή ενδεχομένως να θανατωθούν ακόμα από την Πανόλη. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά την ημέρα που πέταξαμε το ελικόπτερο πάνω από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις και ειδικά τη Φαρκαδόνα, και σήμερα μπορεί να υπάρχει, να έχουμε λιακάδα και να υπάρχει μια εικόνα κανονικότητας. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι οι ζημιές και οι πληγές είναι ακόμα εδώ. Θέλω να έχετε μια αίσθηση του συνόλου των πόρων που δαπανούμε και θα δαπανίσουμε για την αποκατάσταση της Θεσσαλίας. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία μοιράζονται περίπου πολύ χοντρικά, 1,5 δει σε στήριξη και αποκατάσταση, κρατική αρρωγή, ΕΛΓΑ, στεγαστικά, στήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ακόμα τα μεγάλα έργα υποδομής που δρομολογούνται από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό είναι το κόστος. Ενδεχομένως να είναι και μεγαλύτερο, αλλά αυτό είναι το κόστος αυτής της μεγάλης φυσικής καταστροφής. Θα αυξηθεί, διότι σε αυτό δεν έχουμε συμπεριλάβει ακόμα και τα μεγάλα έργα και τη χρηματοδότηση των έργων των μεγάλων φραγμάτων για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα. Αυτά όμως είναι έργα τα οποία ούτως ή αλλιώς θα έπρεπε να κάνουμε για τη Θεσσαλία. Και θέλω να σας επαναλάβω ότι εάν αυτή η φυσική καταστροφή δεν έβρισκε την ελληνική οικονομία σε μια φάση ανάπτυξης και δημοσιονομικής σταθερότητας, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Επειδή πατάμε καλά στα πόδια μας, είμαστε σε θέση σήμερα να έχουμε ήδη δαπανήσει 650 εκατομμύρια συνολικά για την αποκατάσταση και για τη στήριξη. Και προφανώς, αυτό το οποίο ακούω και το ακούω παντού,
είναι να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Αυτό έχει μια μεγάλη τοπικότητα, γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όπου υπάρχει μια καθυστέρηση και φυσικά οι αριθμοί τους οποίους κληθήκαμε να διαχειριστούμε είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της ελληνικής διοίκησης. Δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε ξανασυναντήσει. Η κατεύθυνση την οποία έχω δώσει όμως στον Χρήστο και με την επίβλεψη του Θανάση, ο οποίος συντονίζει το όλο σχέδιο από πλευράς του Πρωθυπουργικού Γραφείου, είναι με την τοπική σας στήριξη αυτά τα προβλήματα να τα λύνουμε όσο το πιο γρήγορα. Και θέλω να ξέρετε ότι, μιας και κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να έχετε έναν ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας όχι μόνο με τον Χρήστο αλλά και με τον Θανάση, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και θα υπάρχουν καθυστερήσεις. Και δυσκολίες θα υπάρχουν και προβλήματα, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε εδώ για να προσπαθούμε πάντα να τα λύνουμε. Αυτά όσον αφορά τα ζητήματα της αποκατάστασης. Για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας, έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα το απόγευμα. Έχουν γίνει σημαντικά έργα πρώτης παρέμβασης από την περιφέρεια που αφορούν επισκευές αναχωμάτων. Έχει γίνει μια σοβαρή δουλειά, αλλά είναι δουλειά πρώτης προστασίας. Δεν είναι η δουλειά η οποία θα θωρακίσει την Θεσσαλία και θα τις εξασφαλίσει, τονίζω, η σημασία των έργων αυτών και θα δείτε είναι ένα πλέγμα έργων ορεινής υδρονομίας, μεσαίων και μεγαλύτερων φραγμάτων. Το ζήτημά μας δεν είναι μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενο νέο Ντάνιελ και κάτι μικρότερο από τον Ντάνιελ, είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι η Θεσσαλία θα έχει αρκετό νερό στο μέλλον για να μπορεί να εξακολουθεί να είναι ο πυλώνας του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας. Έχει διπλό χαρακτήρα αυτή η μεγάλη παρέμβαση την οποία δρομολογούμε. Τα υπόλοιπα έργα ανάταξης θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Θέλω να κρατήσετε αυτό το οποίο είπε ο Υπουργός, ότι μιλάμε για πάρα πολλά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, να σχεδιαστούν, να μελετηθούν και να γίνουν σωστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα του Ιαννού άντεξαν όλα στον Ντάνιελ, γιατί είχαν κατασκευαστεί με άλλες προδιαγραφές και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και από εδώ και στο εξής. Και προφανώς προτάσουμε τα ζητήματα των σχολείων και να ευχαριστήσω και πάλι την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το γεγονός ότι κατευθύνθηκε ένα κομμάτι από τη δωρά την οποία έκαναν στις γρήγορες επισκευές των σχολείων και τα σχολεία τα φτιάχνουμε καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και θα είμαστε έτοιμοι και πριν από τις συμβατικές υποχρεώσεις των αναδόχων, γιατί γνωρίζουμε πόσο μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να δώσουμε στο ζήτημα αυτό. Θέλω τελειώντας να σταθώ σε αυτό το οποίο είπατε, στο πώς μπορούμε να δούμε τη Φαρκαδόνα ως ένα τοπικό αναπτυξιακό project, το οποίο θα ενταχθεί συνολικά στη μεγάλη προσπάθεια ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Και είμαι έτοιμος εδώ πέρα και με τη βοήθεια του Χρήστου να δούμε μια σειρά από προτάσεις τις οποίες έχετε κάνει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξαναδώσουμε αναπτυξιακή προοπτική στον τόπο. Δεν θα μπορούσαμε να το κάναμε αυτό και θέλω να το τονίσω, εάν δεν είχαμε τη στήριξή σας και αν δεν είχατε δει μέσα από το μεγάλο πρόβλημα, μέσα από αυτή τη μεγάλη καταστροφή, μια ενδυνάμει ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι. Άρα, εγώ θα δούμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις προτάσεις σας. Κρατώ τη ΒΙΠΑ ως ένα project απόλυτης προτεραιότητας, το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε και να το δρομολογήσουμε γρήγορα. Κρατώ την περαιτέρω εξειδίκευση του νέου εξοικονομού, ώστε να καλύψουμε σπίτια τα οποία τεχνικά, στατικά μπορεί να ήταν πράσινα, αλλά έχουν υποστεί μεγαλύτερες ζημιές από ότι ένα συνηθισμένο πράσινο σπίτι, στο οποίο δεν πήκε το νερό. Να το δούμε με τον Υπουργό πώς αυτό μπορούμε με κάποιο τρόπο να το εξειδικεύσουμε. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ σε βάθος χρόνου προκειμένου όχι απλά να επανέλθει η κανονική ζωή, αλλά να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε περισσότερες αναπτυξιακές προοπτικές σε ένα τόπο που οι ίδιοι άνθρωποι του μας λέτε και τα νέα παιδιά ότι θέλετε να μείνετε εδώ και αυτό είναι ίσως το πιο θετικό μήνυμα το οποίο κρατώ από την σημερινή μας συνάντηση. Οπότε νομίζω ότι έχουμε δρομολογήσει ένα σαφές πλαίσιο παρεμβάσεων. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ,
υπουργοί σας γνωρίζουν και τους γνωρίζετε πια, γιατί αυτή ήταν η κατεύθυνση την οποία πήραν, να είμαστε στο πεδίο. Αυτό θα εξακολουθούμε να κάνουμε. Ξέρω ότι μερικές φορές υπομονή μπορεί να εξαντλείται, απλά δείτε τα πράγματα και από τη δικιά μας τη πλευρά. Κάνουμε πραγματικά το καλύτερο που μπορούμε για αριθμούς που πρέπει να διαχειριστούμε, οι οποίοι είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της κρατικής αρρωγής της χώρας. Και βέβαια, μεγάλη μας υποχρέωση, θα τα πούμε αυτά και το απόγευμα, είναι η συνολική θωράκιση, ώστε όταν θα έχουμε μια επόμενη μεγάλη νεροποντή, να μην μένετε εξάγρινοι, να αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα δουλεύει και τα υποδομές μας δουλεύουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην ξανά έχουμε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Οπότε, Δήμαρχε, και κάτι τελευταίο, σπίτια. Απόλυτη προτεραιότητα. Μου φαίνεται παράλογο να υπάρχουν σπίτια στη Φαρκαδόνα και τα οποία να μην μπορούμε, κύριε Περιφερειάρχα, σε συνεννόηση να τα αξιοποιήσουμε και να τα δώσουμε, να τα φτιάξουμε άμεσα. Το γνωρίζει το πρόεδρος Θανάσης. Αυτό το προτάσω ως πρώτη προτεραιότητα, ώστε με κριτήρια τα οποία εσείς θα μας βοηθήσετε να καθορίσουμε, να τα πάρουν άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους, το στομό του. Ειδικά γι' αυτό θα ξαναείμαι εδώ σύντομα για να δούμε πότε θα τα παραδώσουμε, στους πρώτους κατοίκους οι οποίοι θα μπορούν να μπουν.